Δεν θα αναφερθώ στο νομοσχέδιο. Μίλησε αναλυτικά ο εισηγητής μας για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και την εξυπηρέτηση επί της ουσίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι στα πλαίσια αυτά. Αλλά περισσότερο θα τοποθετηθώ με βάση τη συζήτηση η οποία αναπτύχθηκε στην Ολομέλεια για τη συζήτηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου και η οποία προσπάθησε να γενικεύσει ορισμένα θέματα, ιδιαίτερα στο γεγονός της προσπάθειας της οποίας κάνανε και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το κίνημα αλλαγής αλλά και τα άλλα κόμματα για αποτυχημένα μοντέλα και τα οποία πρέπει να διορθωθούν. Βεβαίως χωρίς να τονίσουν ότι σε αυτά τα αποτυχημένα μοντέλα έχουν βάλει και οι ίδιοι το χέρι τους. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή και το κίνημα αλλαγής. Συσκότησαν δηλαδή το γεγονός ότι οι εξελίξεις τις οποίες βιώνει με τραγικό τρόπο ο ελληνικός λαός, τα λαϊκά στρώματα, οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αγρότες. Οι εξελίξεις αυτές δεν είναι ουρανοκατέβατες, ούτε και ευκαιριακές. Αλλά είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιων πολιτικών, μακροχρόνιων επιλογών, που έχουν τη σφραγίδα όλων των κόμματων, και της Νέας Δημοκρατίας, και του ΣΥΡΙΖΑ, και του κινήματος αλλαγής. Και από αυτή την άποψη η επίκληση στα αποτυχημένα μοντέλα θέλει να συγκαλύψει ακριβώς αυτό το γεγονός. Ότι αφενός μεν ευθύνονται και αφετέρου να καλλιεργήσουν αυταπάτες. Ότι μπορεί με μια άλλη μορφή διαχείρισης να βελτιωθεί η κατάσταση και ταυτόχρονα να κερδίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι αλλά και ο λαός να μπορεί να ικανοποιεί τις ανάγκες του. Κάτι τέτοιο όμως δεν μπορεί να γίνει. Γιατί για παράδειγμα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για το αποτυχημένο μοντέλο στον τομέα της υγείας, όπου πρέπει να ενισχυθεί, λέει, το δημόσιο τομέας. Όμως, αυτή η κατάσταση την οποία βιώνουμε τραγικό τρόπο λόγω της και της πανδημίας ήταν αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών και που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπηρέτησε, όπως και οι υπόλοιπες κυβερνήσεις. Ποια ήταν αυτή η εμπορευματοποίηση της υγείας, η οποία οδήγησε στη συρρήκνωση του δημόσιου τομέα, στο κλείσιμο νοσοκομείων, στη συγχώνευση κλινικών και βέβαια σε μια υποτυπώδη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στο όνομα της αγαστής συνύπαρξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Που από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία και βεβαίως επεκτάθηκε παραπέρα στη λειτουργία των νοσοκομείων με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και στη μετατροπή τους σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Και σε αυτή την κατεύθυνση υπάρχει συνευθύνη. Όπως επίσης βεβαίως υπάρχει ευθύνη για την έλλειψη, την τεράστια έλλειψη νοσηλευτικού και ιατρικού δυναμικού και προσωπικού. Δηλαδή οι πολλαπλές εργασιακές σχέσεις και εντατικοποίησης δεν ήταν συνθήκες τις οποίες υπήρχαν και στις προηγούμενες κυβερνητικές θητείες. Το ότι υπήρχαν εργαζόμενοι στα νοσοκομεία πλήρους απασχόλησης, επικουρικοί και συμβασιούχοι. Γιατί αυτός ο λόγος? Γιατί ακριβώς θέλανε να συμπιέσουν ακόμη περισσότερο τις δαπάνες και αφετέρου να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία με ιδιωτικονομικά κριτήρια και βέβαια σε βάρος τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και των συνθήκων εργασίας των εργαζόμενων. Αντίστοιχη μεγάλη κουβέντα έγινε για τα ζητήματα της ενέργειας. Πώς δηλαδή, στο τι μέτρα θα πάρθουν για να ανακουφίσουν χωρίς να επικεντρώνουν στις αιτίες για τις οποίες υπάρχουν αυτές οι συνθήκες εκτεταμένης ενεργειακής φτώχειας και πανάκριβης ενέργειας. Τι θέλανε να αποκρύψουν δηλαδή όταν δεν αναφέρονται στις αιτίες? Ότι και όλοι συνολικά υπερέτησαν αυτή την πολιτική που εντοπίζεται στην απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στην πράσινη μετάβαση. Μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε από τα μέσα της δεκαετίας του 90, αδιατάραχτα. Τότε μόνο το ΚΚΕ είχε τονίσει ότι αυτή η επιλογή είναι καταστροφική για τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων αλλά και των εργαζόμενων στον τομέα της ενέργειας. Όλοι οι υπόλοιποι τι ισχυρίζονταν? Όλοι οι υπόλοιποι καλλιεργούσαν αυταπάτες. Ότι μπορεί με τη μία με την άλλη μορφή διαχείρισης απελευθέρωσης να ικανοποιηθούν το σύνολο των αναγκών. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ποια επιλογή επιβεβαιώθηκε? Ποιος είπε την αλήθεια για την εξέλιξη, την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας?
τα πράγματα και οι εξελίξεις αναδεικνύουν ποιος είπε την πραγματικότητα και την αλήθεια και ποιος καλλιεργεί σε αυταπάτες. Γιατί ακριβώς η απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας σε συνθήκες πράσινης μετάβασης οδήγησε ενεργειακή φτώχεια πολύ πριν ξεσπάσει το νέο πολύ μεγάλο κύμα της ακρίβειας, οδήγησε σε υποκατάσταση του λιγνίτη από το εισαγόμενο φυσικό αέριο στο όνομα της απολιγνητοποίησης της χώρας και της μετατροπής της και της μεταβίβασής της στην πράσινη ενέργεια. Μια απολιγνητοποίηση η οποία έχει τη σφραγίδα και των τριών κομμάτων και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινήματος Αλλαγής. Ανεξάρτητα αν τώρα διαφωνείτε με τους ρυθμούς ή θα έπρεπε να υπάρχει και ο λιγνίτης, κάντε τα πάντα για να σταματήσει ο λιγνίτης στην να χρησιμοποιείται για την ενέργεια και επί της ουσίας να διαμορφώσετε ένα ενεργειακό μείγμα το οποίο εξαρτάται από τις εισαγωγές τόσο του φυσικού αερίου όσο και του ηλεκτρικού ρεύματος. Και βεβαίως το όνομα αυτό, στο να καταστεί το φυσικό αέριο αλλά και η ενέργεια της πράσινης μορφές από τη ΣΑΠΕ και τα φωτοβολταϊκά, βάλατε τα τέλη ρήπων για να καταστεί ο λιγνίτης πολύ πιο ακριβώς και τους φόρους επάνω στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας για να μπορέσετε να χρηματοδοτήσετε μέσα από αυτή τη διαδικασία τα αρπακτικά της πράσινης ενέργειας. Αυτό δεν σχετίζεται με τους σφοδρότατους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Γιατί βεβαίως η ακρίβεια δεν ξεκίνησε με τον πόλεμο, αλλά ήταν πιο πριν. Αλλά πιο πριν είχαμε σφοδρότατους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς που οδήγησαν στον πόλεμο και στην επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία, που έκανε ακόμη πιο δυσβάσταχτη αυτή την κατάσταση. Και η Ελλάδα συμμετέχει ενεργητικά σε αυτόν τον πόλεμο. Όχι μόνο τώρα με την αποστολή στρατιωτικού υλικού από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά διαχρονικά με τη μετατροπή της χώρας μας σε ορμητήριο των Αμερικανοατοικών υπεριαλιστικών σχεδιασμών, στο όνομα της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της άρχουσας θέσης της χώρας μας. Πολιτικές που με συνέπεια υλοποιούν οι κυβερνήσεις συνολικά. Οι νέες βάσεις δημιουργήθηκαν επί κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Και στην Αλεξανδρούπολη, που παίζει κομβικό ρόλο στη μεταφορά στρατευμάτων στην Ανατολική Ευρώπη, και στο Στεφανοβίκη και στη Λάρισα. Και όλα αυτά βεβαίως για να συμμετέχει η ελληνική άρχουσα τάξη στο πλιάτσικο που γίνεται σε βάρος τους λαούς. Και ο ελληνικός λαός πληρώνει πολύ ακριβά αυτή την επιλογή. Και την πληρώνει πολύ ακριβά και εξαιτίας των τεράστιων αυξήσεων στην ηλεκτρική ενέργεια. Και ποια είναι η λύση που δίνεται? Υποκατάσταση του φυσικού αερίου με το LNG, με το αμερικάνικο φυσικό αέριο, το οποίο είναι πολύ πιο ακριβό, για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα ακριβώς τα οικονομικά των Ηνωμένων Πολιτειών. Και να συνεχίσει η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας μας. Μιας χώρας η οποία είναι πολύ πλούσια σε πηγές ενέργειας και ταυτόχρονα το νέο κύμα στήριξης των επενδύσεων στην πράσινη ενέργεια. Δηλαδή ένα ακόμη πιο ακριβό πακέτο ενεργειακό το οποίο θα διαιωνίζει και θα εκτοξεύει την ενεργειακή φτώχεια που βιώνουν συνολικά τα λαϊκά στρώματα. Συγκαλύπτεται το γεγονός ότι η ακρίβεια αποτελεί παιδί του συστήματος. Είναι αποτέλεσμα της επεκτατικής πολιτικής που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής τη θεωρεί προοδευτική κίνηση. Και αυτή η ενεργειακή πολιτική, η επεκτατική πολιτική για να προσφέρει ρευστότητα στις επιχειρήσεις, εκτινάει στον πληθωρισμό. Άρα δηλαδή ποια εισοδήματα τσακίζει, τα λαϊκά εισοδήματα στο όνομα της θωράκισης των συμφερόντων επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί ο πληθωρισμός κατατρώγει τα λαϊκά εισοδήματα. Αυτό λοιπόν που είναι φάρμακο για τις επιχειρήσεις αποτελεί φαρμάκι για το λαό. Αλλά και στο κάτω-κάτω της γραφής, ποιος καθορίζει το τι παραγωγικό μοντέλο θα υπάρξει? Το καθορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση ή οι κεφαλαιοκράτες το καθορίζουν? Αυτοί που έχουν δηλαδή στην ιδιοκτησία τους τα μέσα παραγωγής. Οι δεύτεροι, οι κεφαλαιοκράτες το καθορίζουν. Γιατί το κριτήριο στο πού θα επενδύσουν και για ποιο σκοπό θα επενδύσουν
Είναι ακριβώς η μεγιστοποίηση του καπιταλιστικού κέρδους. Όχι απλά το κέρδος, η μεγιστοποίησή του. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε διαμορφώσει, έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες ένα τέτοιο μοντέλο στο οποίο έχουν καταστραφεί παραγωγικές δυνατότητες και μένουν αξιοποιητές παραγωγικές δυνατότητες στη χώρα μας. Και από αυτή την άποψη λοιπόν η συρρήκνωση της αγροτικής παραγωγής, το ξεκλήρισμα της φτωχομεσαίας αγροτίας και των βιοπαρεστών είναι αποτέλεσμα αυτών των επιλογών που εξυπηρετούν τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ενώ θα μπορούσε η χώρα μας να έχει επισητιστική αυτάρκεια με τις δυνατότητες τις οποίες έχει στον πρωτογενή τομέα. Αλλά αυτή η επισητιστική αυτάρκεια όχι μόνο δεν επιτεύχθηκε, αλλά προσανατολίζεται η αγροτική παραγωγή στο να ικανοποιεί τις εξαγωγικές ανάγκες και όχι την ικανοποίηση των αναγκών του ελληνικού λαού. Και από αυτή την άποψη λοιπόν, για να ολοκληρώσω, είναι παιδί του συστήματος του καπιταλιστικού το οποίο υπερασπίζεστε και η ακρίβεια και η ανισομετρία. Γιατί ξαφνικά θυμηθήκαμε την ανισομετρία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα η ανισομετρία στους κλάδους της οικονομίας και στις περιφέρειες δεν είναι αποτέλεσμα του καπιταλιστικού τρόπου ανάπτυξης και της αναρχίας της παραγωγής. Εδώ υπάρχουν στο εσωτερικό των κρατών μέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τεράστιες συνθήκες ανισομετρίας. Με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την Ιταλία. Οι ανισότητες βορρά-νότου που δεν μπόρεσε ο καπιταλισμός στην Ιταλία να αντιμετωπίσει αυτή την ανισομετρία, θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αντίθετα, γνώρισμα του καπιταλιστικού συστήματος είναι η όξυνση της ανισομετρίας και ανάμεσα στις περιοχές και ανάμεσα στους κλάδους της οικονομίας. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι το σύνολο πάνω από το 80% των επενδυτικών σχεδίων είναι σε δύο κλάδους. Στον τουρισμό, στην ενέργεια και ακολουθεί μετά και ο αγροδιατροφικός τομέας. Οι υπόλοιποι κλάδοι της οικονομίας ή καρκινοβατούν ή συρρυκνώνονται με ραγδαίους ρυθμούς. Άρα λοιπόν πρώτο χαρακτηριστικό γνώρισμα της καπιταλιστικής ανάπτυξης είναι η ισομετρία που δεν γιατρεύεται. Αντίθετα οξύνεται. Δεύτερον είναι ανισότητα κοινωνική που και αυτή δεν αντιμετωπίζεται και δεν θεραπεύεται. Αντίθετα διευρύνεται όλο και περισσότερο και θα διευρυνθεί ακόμη περισσότερο στην εποχή της ψηφιακής μετάβασης και με τον ψηφιακό αναλφαβητισμό που ευρύτερα λαϊκά στρώματα θα πλήξει, αλλά και ταυτόχρονα εξαιτίας της εκτόξευσης της παραγωγικότητας της εργασίας, η οποία θα αξιοποιηθεί από τους κεφαλαιοκράτες στο να εκτινάξουν ακόμη περισσότερο τα κέρδη τους. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι εν μέσω πανδημίας εξαπλασιάστηκαν τα περιουσιακά στοιχεία του 1% πιο πλούσιων ανθρώπων στον κόσμο. Και αυτό από τι έγινε, έγινε σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Και το τρίτο χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι η αβεβαιότητα του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος, ότι σε συνθήκες ανάπτυξης διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για να εκδηλωθεί μια νέα κρίση. Γιατί δεν πρόκειται το καπιταλιστικό σύστημα να απαλλαγεί ποτέ από τις καπιταλιστικές κρίσεις. Έτσι, οποιαδήποτε μορφή διαχείριση, οποιοδήποτε μείγμα, είτε είναι το κενσιανισμό, που κάποιοι το θεωρούν προοδευτικό μείγμα, ΣΥΡΙΖΑ κίνημα αλλαγής, που επί της ουσίας τι ήτανε, ήταν η απάντηση του καπιταλισμού απέναντι στο σοσιαλισμό εκείνη την εποχή, κάθε άλλο δηλαδή προοδευτικό, αντιδραστικό, ως αντίληψη. Και αυτό το μείγμα λοιπόν, το κενσιανικό, ο επεκτατισμός, αλλά και το άλλο, το περιοριστικό, το έχει βιώσει πολύ βαριά στο πετσί του ελληνικός λαός. Και όχι μόνο δεν αντιμετώπισε τα προβλήματα, αλλά αντίθετα αποτελεί, φέρνουν την ευθύνη όλα αυτά τα μείγματα για τις συνθήκες διαβίωσης των λαϊκών στρωμάτων. Και από αυτή την άποψη η λογική του μικρότερου κακού είναι αυτή η οποία έχει τσακίσει επί της ουσίας την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και τις δυνατότητες που υπάρχει. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, ως ΚΚΕ, αυτό που τονίζουμε είναι ότι ο λαός πρέπει να συγκρουστεί με τον πραγματικό υπεύθυνο. Και πραγματικός υπεύθυνος της ενεργειακής φτώχειας, της ακρίβειας, της επιδείνωσης των συνθήκων διαβίωσης, των ανατροπών στα εργασιακά του δικαιώματα,
της ασφυξίας της οποίας αισθάνονται οι επαγγελματίες, οι αυταπασχολούμενοι εμπόροι αλλά και οι βιοπαλαιστές αγρότες, είναι ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής. Η καπιταλιστική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής. Είναι το καπιταλιστικό κέρδος. Το καπιταλιστικό δηλαδή σύστημα που συσσωρεύει τον πλούτο σε όλο και λιγότερα χέρια και βεβαίως το αστικό κράτος που θωρακίζει τα συμφέροντα των κεφαλαιοκρατών. Απέναντι σε αυτούς πρέπει να στοχεύσουμε την πάλη τους για να μπορέσει ακριβώς αφενός μεν να έχει να πάρει ανάσες ανακούφισης αλλά και αφετέρου να προχωρήσει σε συνολικότερες ρήξεις και ανατροπές. Και από αυτή την άποψη η αυριανή απεργία είναι ακριβώς ένα σταθμό και πρέπει να αποτελέσει ένα σταθμό στην περαιτέρω κλιμάκωση της πάλης της εργατικής τάξης και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων για να συγκρουστούν με τον πραγματικό υπεύθυνο για να μπορέσουν ακριβώς να οδηγήσουν μέσα από αυτή την πάλη τους σε συνολικότερες ρήξεις και ανατροπές. Γιατί δοκιμάστηκαν και οι σωτήρες και τα διάφορα μείγματα διαχείρισης του καπιταλιστικού συστήματος και το αποτέλεσμα ήταν καθαρό. Και το βλέπουμε χωρίς έτσι, γυαλιά που μας εγκλωβίζουν επί της ουσίας στη φτώχεια και στην μιζέρια. Από αυτή την άποψη λοιπόν και επειδή υπάρχουν όλες αυτές οι δυνατότητες απαιτείται στις σημερινές συνθήκες να ορθώσει τη δύναμή του ο λαός γιατί επί της ουσίας μόνο αυτός μπορεί να σώσει το λαό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.